Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου το 2017 είναι ημερομηνία ορόσημο για την πλήρη μετακίνηση των ιδιωτικών εγκαταστάσεων πετρελαιοδεξαμένων από τη Λάρνακα στο Βασιλικό. Παραμένουμε στα πλαίσια του διατάγματος και προχωρά αυτή τη στιγμή η εταιρεία KETAP σε μελέτη για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αποκατάσταση του χώρου. Κατά τη συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών εταιριών ανέφεραν ότι προχωρούν στους σχεδιασμούς τους με στόχο να πετύχουν τα χρονοδιαγράμματα. Προχωρούμε αυτή τη στιγμή σε προσφορές για αποξήλωση του χώρου των παλιών δελυστηρίων, ο οποίος προγραμματίζεται να γίνει αρχές του 2016. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών προειδοποίησαν για την αύξηση του κόστους με τη μετακίνησή τους και για την πιθανότητα αυτό να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. Οι τιμές που έχουμε προσφέρει για ενοικίαση των χώρων της γης είναι αρκετά ευνοϊκές. Υπάρχει βεβαίως και η αναβάθμιση της γης που κατέχουν σήμερα οι εταιρείες πετρελαιοειδών στη Λάρνακα με την μετακίνησή τους, η περιοχή εκείνη θα αναβαθμιστεί. Οπότε θεωρώ και οι ίδιες αν δείξουν μια καλή θέληση και σωστή βούληση θα μπορέσουν να κρατήσουν τα όποια έξοδα στα επίπεδα τα οποία βρίσκονται σήμερα. Ο Υπουργός Ενέργειας αναφέρθηκε σε κάποια μικροπροβλήματα στο θέμα της μετακίνησης, τα οποία διαβεβαίωσε θα ξεπεραστούν.